Πολλά τα μήνυματα που περνάνε. Καταρχήν είναι και ανιστόρητη, γιατί όντως δεν τελείωσε το 1973 η Χούντα, έπεσε το 1974 η Χούντα, όπως γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι, ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, ελπίζω τουλάχιστον ο ανακριτής και ο εισαγγελέας που τους άφησαν ελεύθερους να βλέπουν αυτές τις σκηνές, να έχουν τηλεοράσεις. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, γιατί ήταν μια ευνηδιαστική και ακατανόητη απόφαση, Όλγα. Ήταν πολύ ευνηδιαστική και σαφώς ακατανόητη. Προφανώς οι αποφάσεις δικαιοσύνης είναι σεβαστές, προφανώς εφαρμόζονται. Προφανώς σεβόμαστε και αυτούς που τις παίρνουν, αλλά κρίνονται. Και οι αποφάσεις και εκείνοι που τις παίρνουν. Και να δούμε καταρχήν τι κρίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αθώθηκαν, δεν απαλλάχτηκαν. Αυτή τη στιγμή οι διαδηλωτές που βλέπουμε διευθύνονται από τρεις βαρύτατα υπόδικους για κακουργήματα. Αυτοί φωνάζουν η Χούντα δεν τελείωσε το 1973 και αρχίζει η εξευθύνη στο σύστημα. Οι υπόδικοι, έξω από τα δικαστήρια. Αυτοί οι υπόδικοι όμως αφέθηκαν ελεύθεροι με μια απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η οποία έχει το εξής παράδοξο. Και το θέτω υπόψη των τηλεθεατών, χωρίς να υποβάλλω την απάντηση. Τι λέει αυτή? Αυτοί ανακρίθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Έχουν διωχθεί από τον Άριο Πάγο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Ο ανακριτής και οι εισαγγελείς παραδέχονται ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, αφού συνεχίζεται η δίωξη. Και μάλιστα παραδέχονται ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Με διάφορα ερωτήματα, μήπως την κοπανίσουν, και αυτό τους βάζουν και περιοριστικούς όρους. Βάζουν 50.000 ευρώ εγγύηση στο Κασιδιάρη και βάζουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στους τρεις. Δηλαδή λέει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Έχουμε ενδείξεις μήπως την κοπανίσουν και φύγουν, τους βάζουμε εγγύηση λοιπόν και περιοριστικούς όρους. Το κατηγορητήριο μια χαρά κρατάει και παρόλα αυτά δεν τους προφυλακίζουμε ως ύποπτους για την τέλεση εκ νέου αυτών των εγκλημάτων για τα οποία διώκονται. Δηλαδή, ότι υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση, της οποίας η διευθυντική ομάδα κατά την αναγνώριση της δικαιοσύνης μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερη, γιατί δεν υπάρχει φόβο να διαπράξουν τα ίδια αδικήματα. Αυτό λέει η σημερινή απόφαση. Και αν εμένα μου πείτε ότι αυτή η σημερινή απόφαση δεν κρύβει έναν ουσιώδη παραλογισμό, τότε μάλλον πάσχει η δική μου λογική. Αλλά θα πω και ένα δεύτερο πράγμα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια χώρα όπου έχουμε μία δικαιοσύνη. Εγώ αυτό νόμιζα ως τώρα. Που έχει 9 μέτρα και 9 σταθμά. Λοιπόν, πληροφορήθηκα σήμερα ότι ζούμε στη χώρα όπου αφήνουν ελεύθερο να κυκλοφορεί ο Μιχαλολιάκος και ο Παναγιώταρος ως συμμέτοχοι σε μια εγκληματική οργάνωση για τέλεση δεκάδων εγκλημάτων, αλλά προφυλακίζεται ο Λάκης Γαβαλάς για χρέη στο δημόσιο. Είναι η ίδια δικαιοσύνη που αποφάσισε το ένα και το άλλο. Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος από τη δικαιοσύνη. Δεν περιμένω απάντηση, αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι δεν χρειάζεται απάντηση για να το καταλάβει ο κόσμος. Εάν πιστεύουν ότι έτσι εμπεδώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης που ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει προς τους δικαστές που τον δικάζουν και προς τη δικαιοσύνη που απονέμεται.